Διακοπή των συνεδριάσεων και εργασιών στα δικαστήρια όλης της χώρας για σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί έως και τη λήξη της βάρδιας και συγκεντρώσεις σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες αποφάσισε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχει και ο Δικαστικός Σύλλογος της Δράμας, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό διαμαρτύρονται για τον πρόσφατο βαρύτατο τραυματισμό δικαστικής υπαλλήλου στην Αθήνα. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στη δικαστική υπάλληλο κατά της οποίας έγινε η επίθεση στην Ευελπίδων. Ήταν γραμματέας της ανακρίτριας, της 28ης ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο παρελθόν έχουν τελεστεί διάφορες βίες πράξεις κατά δικαστικών υπαλλήλων, κατά της δικαιοσύνης εν ώρα εργασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι που βρίσκονται όλο το ωράριο, όλο το οκτάωρο στα κτίρια των δικαστικών μεγάρων. Είναι επικίνδυνο και για τη σωματική ακεραιότητα και για τη ζωή. Αλλά αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο δικαστικός υπάλληλος είναι ο αδύναμος κρίκος και ο κυματοθράψης των αντιδράσεων των πολιτών, είτε αυτή είναι η μεδαπή είτε αλλοδαπή, οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την αντίδρασή τους κατά του συστήματος, κατά της δικαιοσύνης έτσι όπως αυτή λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες. Εμείς όμως είμαστε τα θύματα και των βομβιστικών επιθέσεων που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, έγιναν εκρήξεις βομβών και στην Αθήνα στο διοικητικό πρωτοδικείο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν μια σειρά επιθέσεων και βιοπραγιών για τις οποίες καλούμαστε να αντιδράσουμε σήμερα. Γίνεται διακοπή και των συνεδριάσεων και της εργασίας μας για το κοινό, συμβολική βέβαια. Και θέλουμε και εμείς να πούμε στους πολίτες ότι είμαστε εργαζόμενοι, όπως οι περισσότεροι. Έχουμε και εμείς πληγή από την άρνηση δικαίου της δικαιοσύνης, όταν και εμείς δηλαδή καλούμαστε, προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Παθαίνουμε τα ίδια με όλο τον κόσμο. Έχουμε και εμείς πρόβλημα τις καθυστερήσεις, τις αποφάσεις με τις οποίες διεκδικούμε τα αιτήματά μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει άρνηση δικαίου, πιστεύουμε ότι τα παράβολα τα οποία πληρώνουν οι πολίτες είναι υπέρογκα και ουσιαστικά τους στερούν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε όμως εμείς που αποφασίζουμε, εμείς απλώς εκτελούμε, είμαστε υπάλληλοι. Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρχει συμπόρευση των πολιτών με τους εργαζόμενους των δικαστηρίων και να μην στρέφεται το μένος των πολιτών στους υπαλλήλους. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η βία θέρνει βία. Και μπορεί ο συγκεκριμένος δράστης να ήταν ένα κακοποιό στοιχείο, ωστόσο όμως δεν είναι αδύνατο να περιμένουμε κάποια στιγμή βία και από πρόσωπα που δεν τα θεωρούμε ικανά να διαπράξουν τέτοια εγκλήματα. Τι θέλω να πω. Όταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στρέφεται η πολιτεία εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν ο δημόσιος υπάλληλος είναι αυτός ο οποίος θα πει στον πολίτη ότι θα του δώσει μια διάταξη, θα του πει χρωστά στην εφορία, είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει τα δυσάρεστα στον πολίτη. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αποδέκτης βίας. Καταδικάζουμε αυτό που συνέβη, συμπαραστεκόμαστε στην ίδια τη συνάδελφο και στην οικογένειά της, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτήν. Εγώ θλίβομαι επειδή δεν άκουσα την πολιτεία να παίρνει θέση απέναντι σε αυτό το γεγονός. Άκουσα μία δήλωση του Υπουργού, η οποία δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα και τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι είχαν πολύ σημαντικότερα θέματα να ασχοληθούν αυτή την εβδομάδα, αυτό το διήμερο, μάλλον με την πρόταση μορφής, αυτό τους έκαιγε και τίποτα άλλο. Οι ζωές ας χάνονται. Αυτό πιστεύω ότι θέλουν οι ίδιοι τους. Εγώ ήθελα να καταγγείλω ότι ακόμα και μετά από αυτό το πολύ τραγικό περιστατικό, ούτε και σήμερα υπάρχει φύλαξη και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Δράμας, έστω για τα μάτια του κόσμου. Το προηγούμενο τραγικό περιστατικό που είχε γίνει είχε σαν αποτέλεσμα για λίγους μήνες να έχουμε κάποιον φρουρό στην πόρτα, ο οποίος δυστυχώς, επειδή δεν είχε τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, δεν μπορούσε να κάνει τον οποιοδήποτε έλεγχο. Η παρουσία του ήταν εντελώς τυπική. Και σήμερα είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι που ακόμη και αυτός ο βαρύτατος τραυματισμός της υπαλλήλου
δεν είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική αστυνομία και κεντρικά να δοθεί τουλάχιστον για σήμερα που ήξεραν ότι θα υπάρχει η δική μας κινητοποίηση, να δοθεί η εντολή για πιο έντονη παρουσία της αστυνομίας στα δικαστικά μέγαρα. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ευαισθησία γύρω από τα δικά μας τα ζητήματα. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ρόλος του δικαστικού υπαλλήλου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο ρόλος του δικαστικού υπαλλήλου πρέπει να υπογραμμιστεί. Θεωρούμε ότι θυγόμαστε όχι μόνο από τα οικονομικά μέτρα τα οποία μας έχουν ισοπεδώσει, θυγόμαστε γενικά από τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντί μας και απέναντί μας η συμπεριφορά της πολιτείας είναι αυτή η σημερινή, που δεν έστειλε ούτε έναν μεμονωμένο αστυνομικό για να κάνει έναν έστω τυπικό έλεγχο μπροστά από την πόρτα. Για ψυχολογικούς λόγους, δηλαδή δεν έχουμε ούτε καν μία ένδειξη συμπαράστασης.